Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα δελτίο προσπαθούμε να δούμε για να είμαστε ενημερωμένοι. Εντάξει, δεν έχουμε και τις ίδιες υποχρεώσεις. Σωστό. Καλημέρα. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Μια ζεστή καλημέρα στην Κυραρινιό. Την Κυραρινιό της Κινάρου. Στην Κίναρο. Η Κίναρος είναι ένας βράχος με αρχαιολογική σημασία που βρίσκεται μεταξύ Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, δίπλα στην Αμοργό. Διοικητικά δηλαδή ανήκει στην Αμοργό. Της λέμε μια ζεστή καλημέρα, γιατί είναι η ηρωίδα, είναι η σύγχρονος ηρωίδα που μένει μόνη της σε αυτό το νησί και τα βράδια δεν την αφήνουν να κοιμηθεί τα τουρκικά drones. 4:20 σήμερα το πρωί πετούσαν πάνω από το κεφάλι της τα μη επανδρομένα αεροσκάφη του Ερντογάν. Η Κυραρινιό, που έχει ζήσει για χρόνια πολλά στην Αυστραλία και με τον Μακαρίτη τον άντρα της γύρισαν πίσω και εγκαταστάθηκαν στο νησί, παραμένει εκεί η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και το λέω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι στο νησί αυτό το 2016, σε μία νυχτερινή άσκηση, ένα Αγκούστα Μπέλ ελικόπτερο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατέπεσε και χάθηκαν 3 Έλληνες αξιωματικοί του ναυτικού και έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι στην καρδιά του Αιγαίου. Θυμάμαι τον Ναύαρχο, τον Νίκο το Φωστιέρη, που είχε κάνει και την ναυτική στρατηγική τη δεκαετία του 90, την είχε σχεδιάσει και μετά υπήρξε για πολλά χρόνια δήμαρχος της Αμοργού. Είχε δώσει μια μεγάλη μάχη, το θυμάμαι σαν τώρα, το 2000 είχε ενταχθεί στο σχέδιο Natura 2000. Η Κίναρος, μαζί με το βόρειο τμήμα της Αμοργού. Είναι στρατηγική σημασίας νησί, στο κέντρο του Αιγαίου. Να ρωτήσω κάτι όμως, Βρεδίμο μου, γιατί ξεκινάς και αφιερώνεις ένα μεγάλο κομμάτι της στήλης σου σε αυτό και πολύ καλά κάνεις, γιατί αξίζει και τη στήριξή μας και την... δηλαδή, συνειδητά να δείξουμε αυτή τη γυναίκα ότι είμαστε στο πλευρό της, γιατί κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά γιατί σήμερα ανησυχείς πιο πολύ? Οι παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου είναι ένα συχνό και καθημερινό φαινόμενο. Γιατί ασχολούνται και με ένα νησί που... Θέλω να πω ότι έχει γίνει κάτι που δεν μπορείς να το πεις, που σε κάνει πιο ευαισθητοποιημένο, σε κάνει να ανησυχείς περισσότερο. Ναι, αυτό σε συνδυασμό με την επιθετική ρητορική της Τουρκίας που διαρκώς αυξάνεται και με την γεωπολιτική κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, ναι, με ανησυχεί. Τι με ανησυχεί περισσότερο απ' όλα? Το ατύχημα. Φυσικά το ατύχημα, αλλά είδαμε ότι μέχρι και ο Σόλτς μίλησε με τον Πούτιν. Τον πήρε στο τηλέφωνο. Βγαίνει το Δουνουτού χτες και λέει «Η Ευρώπη θα έχει ένα σκληρότατο χειμώνα και δεν αποκλείονται οι κοινωνικές ταραχές, αναταραχές». Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Και εγώ με το φτωχό μυαλό μου αναρωτιέμαι, ο Μακρόν μιλάει με τούτον εδώ, με τον Πούτιν. Ο Σόλτς το ίδιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί δεν μιλάει με τον Πούτιν, που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί τη δύσκολη στιγμή να συνετίσει τον Ερντογάν? Ο Ερντογάν με την Αμερική έχει κόψει... Μπορεί να μετά την αποστολή όπλων μπορεί να μιλήσει. Εκεί οι άλλοι έχουν στείλει όπλα, αλλά μιλάνε, όπως βλέπεις. Ξέρω. Ναι. Επειδή εμάς μας θεωρούσε ως ένα κράτος φύλλα προσκύμενο λόγω του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Ωραία, έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο, είναι έτσι. Είναι και τόσο έτσι. Αλλά στην πολιτική το γυνάτι βγάζει μάτι.
Εμείς ασχολούμαστε χτες όλη μέρα εδώ, εάν έστειλε λεφτά στην Ελλάδα και πώς τα έστειλε και τι έστειλε. Εγώ ως παλιότερος, σας θυμίζω ότι το 1981, όταν έγινε η μεγάλη αλλαγή, τότε επανεκδόθηκε το έθνος. Το επανέκδοσε τότε ο Γιώργος Μπόμπολας, ο οποίος έβγαζε τη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. Ξέρετε τι του έγραφαν, ότι του έπαιρνε ρούβλια. Η New York Times είχε πάει, θυμάμαι, στα δικαστήρια ο Μπόμπολας, τότε τους New York Times, και είχε δικαιωθεί και είχε πάρει, τους είχε κάνει αγωγή και είχε πάρει και χρήματα. Το ίδιο. Το ζητούμενο λοιπόν όμως, εδώ... Άντε και παίρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Πούτιν και μιλάνε και ουσιαστικά προσφέρει κλάδο συμφιλίωσης. Αν ο Πούτιν πει, οκ, okay, θέλω να δώσω την πράξη αυτή την προσέγγισή σου και θέλω να σταματήσουν οι κυρώσεις. Μπορεί να διαφοροποιηθεί ο κ. Μητσοτάκης. Εμένα... Ο κ. Σόλτς που κάνει παραδοχές ενώπιον Ευρωπαίων για το δύσκολο χειμώνα, άνθρωπε, από τις δικές του μεθόδους και από τις δικές του τακτικές θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτά σταματεί να μου μέσα αλλά... από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει στα εξωτερικά θέματα. Γνωρίζεις και τη διεθνή εμπειρία ότι δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν διαφωνώ, κύριε Δημοκρατία. Δεν πρέπει να σταματά ποτέ. Αλλά δεν μπορεί και ο Ευρωπαίος να βγαίνει. Μισό λεπτό, βρε Δημήτρη. Ναι, αλλά δεν μπορεί και ο Ευρωπαίος ηγέτης να βγαίνει να με προετοιμάζει για ένα δύσκολο χειμώνα όταν μετά από δικούς του χειρισμούς θα τον περάσω. Και πήρε και όλους. Συγγνώμη λίγο, σε αυτό ακριβώς είδες χθες η Ούρσουλα. Μόνο που δεν τον έδιρε τον Πούτιν φραστικά. Ναι, εδώ όμως υπάρχει... Τώρα βάλε την Ούρσουλα και τον Πούτιν δίπλα-δίπλα. Υπάρχει ένα παλαϊκό αίτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι να δικαιωθεί η Ρωσία, αλλά να κάτσουν να τα βρουν. Μα γιατί δεν πάει άλλο ενεργειακά. Παιδιά μου, εγώ βάζω άλλο θέμα. Αυτό η δημοκρατική Ευρώπη απορώ πώς το προσπερνάει. Αυτό το παλαϊκό λοιπόν, αίτημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ ξεκινώ από την Κίναρο, με ανησυχεί το status quo εάν επιχειρηθεί να μετατραπεί στην περιοχή και λέω με το φτωχό μου το μυαλό ποιος μπορεί να μιλήσει τη δύσκολη στιγμή με τον στον Ερντογάν. Ο Πούτιν. Μόνο ο Πούτιν. Προχθές ότι αν κάποιος επιχειρήσει οι γείτονές μας να αλλάξουν το status quo η απάντηση θα είναι τόσο δυναμική που δεν μπορεί να είναι διαφορετική. Άρα γιατί ανησυχείς από τη στιγμή που έχουμε λες τα μέσα και τι έχουμε αποφασίσει ότι θα απαντήσουμε. Γιατί λίγο αυτά που λες μέρα παραμέρα... Σταματίνα μου, πρόσεξε. Εκπέμπουν σε μια άλλη συχνότητα. Η Κίναρος έχει έναν κάτοικο, την Κυραρινιό. Ναι. Μόνο. Και έχει και αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν με το πιο ατράνταχτο τρόπο την ελληνικότητα του νησιού. Άρα δεν θα επιτρέψει κανένα να την αμφισβητήσει. Να όμως που έρχεται ο Ερντογάν κάθε βράδυ και ξύνεται. Δηλαδή ξύνεται, αν είναι να πάρεις τηλέφωνο κέντρο... τον Πούτιν, δεν τον παίρνεις μόνο για την Τουρκία και τον Ερντογάν, τον παίρνεις να του πεις και άλλα πράγματα. Μήπως μιλάνε τα πιο δυνατά. Εγώ προτείνω τους πατέρες του Αγίου Όρους, οι οποίοι έχουν... Α, μη γελάς. Όχι, μην καλά λέει, μη γελάς. Έχουν πολύ καλή σχέση, γιατί πιστεύουν πολύ στο Θεό και πολλές φορές και ο Ρώσος Πρωθυπουργός είχε ζητήσει ένα τάμα για προσωπικό του ζήτημα, για το γιο του. Έχει πάει και όλες πολλές φορές. Αν είναι δηλαδή για να τα ξαναβρούμε, ας παίξουν αυτοί. Μπράβο, εσάς για παράδειγμα. Με τους πατέρες του Αγίου Όρους, ο Πούτιν δεν έχει να χωρίσει κάτι. Έγινε με το θέμα του χθες. Εσάς για παράδειγμα, μέσα σας δεν είχατε ένα σκύρτισμα και ένα «Ωχ», όταν ακούσατε ότι ο Πούτιν έστειλε στην Κύπρο, η Κύπρος με την Ρωσία, είχαν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση. Η οποία αυτή η σχέση, το τελευταίο καιρό επί Αναστασιάδη τώρα, ειδικότερα τους τελευταίους μήνες και κυρίως μετά το πόλεμο, έχουν φτάσει οι σχέσεις των δύο χωρών στον αδύρ. Ναι. Δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Πούτιν έστειλε στην Κύπρο προχτές νέο πρέσβη μουσουλμάνο, καγκεμπίτη μουσουλμάνο. Και βέβαια μας έκανε εντύπωση. Ιδιαίτερα προκλητική κίνηση. Δεν προκλητική, δεν θα τη χαρακτηρίσω. Δείχνει... Άκρος δείχνει... Έχει ένα συμβολισμό όμως της μέρης. Έχει ένα συμβολισμό. Ακριβώς. Έχει ένα συμβολισμό. Επομένως λοιπόν... Σε συνδυασμό με τα κοιτάσματα που εντοπίστηκαν στην Κύπρο... που τα γλυκοκοιτάζουν από όλες τις πλευρές. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και γι' αυτό... Εμένα ξέρεις τι με καθησύχασε λίγο. Δηλαδή, ενώ χθες ήσουν εσύ καθησυχαστικός και εγώ ανήσυχη,
που είδα μία δημοσκόπηση στο εσωτερικό της Τουρκίας, όπου ακόμα και οι Τούρκοι δεν πιστεύουν τον Ερντογάν. Θεωρούν ότι γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, η κλιμάκωση της έντασης, της επικοινωνιακής πολιτικής. Και διάβασα για ένα ποσοστό, δεν ξέρω ποιο είναι το δείγμα της δημοσκόπησης, ότι το 64% των ερωτημένων είναι ενδεικτικό. Θεωρεί τους Έλληνες ακριβώς φίλοι. Το είπαμε, το θέμα είναι ότι αυτό που έρχεται. Με καθησύχασε γιατί νιώθω ότι ο Ερντογάν όλους αυτούς τους μήνες καλλιεργεί ένα ανθεληνικό κλίμα το οποίο δεν περνάει ούτε στην Τουρκία. Αλλά και εσύ δεν το λες, Δήμο, ότι ο αντίπαλός του στην πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερος από τον Ερντογάν. Αυτό λοιπόν το δείγμα δείχνει την πραγματικότητα. Όμως εμείς ερμηνεύουμε το δείγμα αυτό της δημοσκόπησης με τα δυτικά γυαλιά. Αυτή που είναι απολυταρχικά καθεστώτα, δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Έχουν το στρατηγικό τους στόχο και αυτό δεν πρέπει εμείς να παραβλέπουμε. Το ζητούμενο λοιπόν είναι τώρα, κατά τη γνώμη μου, πώς θα κάνει στη γεωπολιτική σκακέρα έξυπνες κινήσεις. Και με δεδομένο ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας, η εσχροκέρδεια στη χώρα μας έχει ξεφύγει, παιδιά. Πάντως μου στέλνανε για το θέμα το χθεσινό που είπαμε με τις συσκευασίες, άνθρωποι που δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ, ότι αυτό με τις συσκευασίες έχει ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα. Και σιωπηλά έχει γίνει σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Έτσι, Μπράβο, εμείς εστιάσαμε στο γιαούρτι. Βεβαίως. Και έχεις τον γαλοκάγαθο, άντε να ευθυμίσουμε λίγο, και έχεις τον γαλοκάγαθο γιατρό. Το άκουσες με τον Άδωνη, σου λέω, τον έλεγε χθες το βράδυ, αφού το είπε, μου λέει, εμπιστεύεται, καλά κάνει, γιατί κάπου, πρέπει να πιστεύει. Άκου λοιπόν, γιατρέ μου, για να μαθαίνεις, να σου πω τώρα. Εδώ, να σου πω τη μοίρα σου, για πες. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανησυχία σε όλο τον κόσμο, στη πτωχολογιά, στους φίλους μας εδώ της πρωινής παρέας, και έχουν επιδείξει μια στροφή αναζήτησης διαφόρων εναλλακτικών μορφών θέρμανσης. Τα οποία είναι πανάκριβα όλα. Εκεί γιατί λοιπόν, δεν βάζουν ένα πλαφόν στα ξύλα, υπάρχει, λοιπόν, στα πέλετ, στα αυτά και έχουν ανέβει 200%. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Ψάχνοντας λοιπόν στο διαδίκτυο, βλέπεις ότι για τις ξυλόσωμπες η αναζήτηση για να πληροφορίες έχει ανέβει 318%. Για τις σόμπες πέλετ 122% και για τα τζάκια 107%. Και ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που λέει ο Κωστάκης, γιατρέ μου. Άκου να δεις. Ξέρεις πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές στις ξυλόσομπες, στο πέλετ και στα τζάκια? 40%. Όχι ρε παιδιά. Μάλιστα. Όχι. Άστο τον γιατρό, γιατί τον βάλαμε. Καλημέρα. Και έβαλε φυσικό αέριο και την πάτησε. Τώρα το βάλε το φυσικό αέριο. Άστο σου λέω. Ας ελπίσουμε ο Θεός να μας λυπηθεί και να αργήσει να χειμωνιάσει. Η μόνη μας ελπίδα. Ναι. Καλημέρα. Να γιατί στο Δουνουτού, που είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Ουάσιγκτον η έδρα του, προειδοποιεί και λέει στους Ευρωπαίους, μαζευτείτε, κυρά Ούρσουλα, άλλαξε το μείγμα της πολιτικής σου, όπως θα έπρεπε, τους έλεγε ο Σαμαράς, να αλλάξουν το μείγμα. Θυμάστε που έλεγε λάθος μείγμα, λάθος μείγμα, λάθος μείγμα. Που αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος το μείγμα. Απ' την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όμως μας πιέσανε και να πίεσαν και την Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ, που πυροδότησε και πίεσαν και να πάρουμε τα μέτρα κατά της Ρωσίας. Καλημέρα. Σε στέλνω στον κρεμό, πέφτεις και σου λέω γιατί δεν πρόσεχες. Έλα, καλημέρα. Όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε την Κυραρινιό. Στην Κύναρο. Η Κύναρος είναι στην καρδιά του Αιγαίου, μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Δηλαδή γεωγραφικά ανήκει στα Δωδεκάνησα, διοικητικά συναμοργός στις Κυκλάδες. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Την αγάπη μας.